Τσιγάνη την ώρα προσευχή έχει στάδια και αν βοηθάει ο χρόνος, να αυξάνεται ο χρόνος που κάνει την ώρα προσευχή. Αρχίζουμε από το δεύτερο, οπωσδήποτε βοηθάει ο χρόνος που διαθέτει κανείς. Η ποσότητα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, φέρνει και την ποιότητα. Θέλουμε ποιοτική προσευχή, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εργασία. Χρειάζεται χρόνος, να δώσει κανείς χρόνο σε αυτό το έργο. Γενικά κάθε έργο, όσο περισσότερο ασχολείται κανείς, όποια τέχνη, έτσι όσο περισσότερο την εξασκεί, τόσο καλύτερα τη μαθαίνει. Έτσι και την προσευχή που είναι μία τέχνη, είναι βέβαια και συνεργασία με τη χάρη του Θεού, πάντα, όταν είναι σωστή προσευχή, αλλά είναι και μία τέχνη. Να μάθει κανείς να προσεύχεται σωστά, με μετάνοια, με κατάνοιξη, με δάκρυα, με ταπείνωση, με συγκέντρωση του νου και αυτό αποκτάται με την εξάσκηση. Οπότε βοηθάει οπωσδήποτε η αύξηση του χρόνου που διαθέτουμε για την ώρα προσευχή. Οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας είπαν και διάφορα στάδια. Τα διάφορα στάδια, το πρώτο στάδιο είναι η προσευχή που τη λέει κανείς εκφώνως, με το στόμα δηλαδή δυνατά ακούγεται, ή ψιθυριστά την ψιθυρίζει. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να πέφτει το βάρος το ελέησον με. Να είναι προσευχή δηλαδή με μετάνοια, με ταπείνωση. Και όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, να γίνεται έτσι με έναν τρόπο κλαψιάρικο, εκκαιτευτικό δηλαδή. Να παρακαλάς τον Θεό να σε ελεήσει και όχι να μιλάς όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όπως μιλάει ο στρατηγός στα φανταράκια του, σαν να δίνει εντολή στο Θεό, σκληρά και ανάργητα και απρόσωπα και τυπικά, όχι έτσι, αλλά με αίσθηση και με καρδιά και με πόνο και με παράκληση και με στεναγμό ακόμα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αν μπορούμε να προσευχόμαστε, λέει, και με στεναγμούς και με υψωμένα χέρια. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, έτσι, η εξωτερική προσευχή με το στόμα. Το πρώτο στάδιο θα λέγαμε. Και όταν κανείς το κάνει αυτό, σιγά σιγά προχωράει και στο επόμενο στάδιο που είναι με το νου, με τη σκέψη, με τη διάνοια πιο σωστά, με τον εγκέφαλο θα το λέξουμε να πούμε. Και εκεί πάλι θα πρέπει να επιμείνει. Και όταν χρονίσει και εκεί η προσευχή, τότε προχωράει και στο τρίτο στάδιο, στην καρδιακή προσευχή. Όπως λένε οι Άγιοι, κατεβαίνει στην καρδιά και λέγεται με την καρδιά. Και βέβαια μετά υπάρχει και το δώρο αυτής της αυτενεργούσης προσευχής που τη λέγει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο συνεχώς. Χωρίς ο άνθρωπος έτσι να κοπιάζει ο ίδιος για να ενεργοποιήσει αυτή την κατάσταση. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι να προσπαθούμε να λέμε την ευχή όσο μπορούμε περισσότερο και να φροντίζουμε για τις προϋποθέσεις, να μην κατακρίνουμε, να έχουμε μια εγκράτεια, το καταδύναμη στο φαγητό, γιατί η χορτάτη, η γεμάτη κοιλία δεν βοηθάει στην προσευχή. Και επίσης βοηθάει και η πνευματική μελέτη πάρα πολύ. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων. Και λόγοι που σχετίζονται με την προσευχή. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων για την ωραία προσευχή. Όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην εξάσκηση της νοράς προσευχής. Έλεγε ο Πακύρ, ο Άγιος τώρα επίσημα, Εφραίμ μου Κατουνακιώτης, να βάζεις, λέει, ένα κάνω στον εαυτό σου μισή ώρα καθημερινά να λες την ευχή, αλλά την ίδια ώρα στο θερά κάθε μέρα, και να δεις, λέει, τότε τι καρπός θα βγει από αυτή την εργασία που θα κάνεις. Είναι σαν να φυτεύεις ένα δεντράκι το οποίο θα σου φέρει
καρπούς. Και όσο επιμένεις, τόσο περισσότερους καρπούς θα λαμβάνεις. Αυτά και για αυτή την απορία.